Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Δέσποινα και σήμερα πάμε να δούμε τη συλλογή μου με τα παναφόρια και θα σας πω ποια είναι τα αγαπημένα μου για το χειμώνα. Αυτά τα κομμάτια θα είναι περισσότερο διαχρονικά. Τα χρώματα που έχω επιλέξει είναι πολύ neutral, έτσι ώστε να ταιριάζουν με όλα μου τα outfit. Και γενικά προσπαθούμε πάντα να διαλέξουμε χρώματα που ταιριάζουν με την καρδαρόμπα μας, που ταιριάζουν με το στυλ μας. Και αν είναι να πάρεις κάτι λίγο πιο ακριβό, καλό είναι να το πάρεις σε ένα χρώμα που ξέρεις πως θα το φορέσεις πάρα πολλές φορές. Ξεκινάμε με το πιο κλασικό κομμάτι. Ένα παλτό. Εγώ έχω άπειρα παλτό, δεν τα χρειάζομαι καν, αλλά τα αγαπημένα μου είναι το μαύρο και το γκρι. Είναι τα πιο ευκολοφόρετα στην ντουλάπα μου. Αυτό είναι από Zara, το οποίο είναι λίγο πιο λεπτό, και αυτό είναι από Bershka, το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό και με κρατάει πάρα πολύ ζεστή. Καλό είναι τα παλτό μας να είναι είτε 100% μάλινα ή να περιέχουν και μαλλί, αν και μπορεί να είναι και λίγο πιο ακριβά από τα συνθετικά. Θα σε κρατήσουν πολύ πιο ζεστή, θα σου κρατήσουν πολλά περισσότερα χρόνια και επίσης μπορείς να κοιτάξεις και τα vintage μαγαζιά, είτε πας στο κέντρο της Αθήνας και να ψάξεις, ή μπορείς ακόμα και στο Depop ή στο Vestiaire Collective. Υπάρχουν πάρα πολλά παλτό τα οποία είναι πολύ καλής ποιότητας και είναι λίγο πιο οικονομικά από ό,τι θα ήταν αν πήγες να τα πάρεις σε ένα κανονικό μαγαζί. Εκτός από το μαύρο και το γκρι, έχω και ένα πράσινο, έχω και ένα λευκό. Γενικά έχω ένα παλτό στα περισσότερα χρώματα επειδή είναι πάρα πολύ ευκολοφόρητο κομμάτι και με κρατάει πάντα ζεστή. Το επόμενο είναι ένα puffer jacket. Εγώ έχω ένα το οποίο μου είναι μέχρι τη μέση, αλλά αν θα έπαιρνα ένα τώρα, θα έπαιρνα ένα που θα είναι λίγο πιο μακρύ, γιατί τα puffer jacket συνήθως είναι λίγο πιο χοντρά και σε κρατάνε πιο ζεστή από ό,τι τα παλτό, οπότε ένα πιο μακρύ θα κρατήσει όλο το σώμα ζεστό. Τα puffer jacket είναι ένα πάρα πολύ καλό investment, γιατί μπορείς να τα φοράς κάθε χρόνο. Αν ψάχνεις να βρεις κάποιο καινούργιο, θα σου έλεγα να κάνεις μια έρευνα για να πας να αγοράσεις κάτι που θα σε κρατήσει και πολύ ζεστή και θα σου κρατήσει και πολλά χρόνια. Ακόμα και το Zara έχει πολύ καλά κομμάτια, αν και δεν τα έχω δοκιμάσει προσωπικά στο κρύο. Αλλά γενικά κάντε λίγο έρευνα πριν αγοράσετε ένα puffer jacket, γιατί αξίζουν τα χρήματά τους και δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να τα φοράς. Το επόμενο κομμάτι είναι φυσικά ένα blazer. Αν και τα blazer δεν είναι 100% παναφόρια, εγώ τα φοράω κάτω από τα παλτό μου, ακόμα και από τα puffer jacket, γιατί ταιριάζουν με τα πάντα. Έχω ένα blazer σε όλα τα χρώματα, ακόμα και σε δερμάτινο. Μπορείς να παίξεις με τα blazer, να προσθέσεις χρώμα ή να τα κάνεις λίγο πιο fancy. Και μπορείς επίσης να πάρεις και ένα statement piece, όπως είναι αυτό από το Meshki, το οποίο κάθε φορά που το φοράω κάποιος μου κάνει κομπλιμέντο, γιατί είναι πραγματικά απίστευτο. Μία καπαρτίνα είναι πάντα must have, ειδικά σε αυτό το καφέ το χρώμα είναι πάρα πολύ σύνηθες. Δεν σε κρατάνε και τόσο ζεστή, αλλά είναι κατάλληλο για το χειμώνα στην Ελλάδα ή για λίγο πιο ανοιξιάτικο φθήνο πορεινό καιρό. Εγώ πάντα τα trench coats μου τα παίρνω λίγο πιο oversized, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω layering από μέσα και να βάλω ένα footer, ένα pullover, οτιδήποτε, και ταιριάζουν με τα πάντα. Εκτός από τα πολύ basic και απλά πράγματα που σας έδειξα ήδη, μπορείς επίσης να εντάξεις και στην καρταρόμπα σου ένα πιο statement μπουφάν, όπως είναι αυτό το παλτό, το οποίο είναι αυτό το teddy coat ύφασμα που έχει γίνει πάρα πολύ trend τώρα τελευταία και απλά το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Επίσης μπορείς να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο, αυτό το πήρα από Zara και είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνεις layering, είναι και αυτό ένα πολύ statement piece. Ναι, μπορεί να το έχει ο μισός πληθυσμός, αλλά δεν πειράζει, πιστεύω πως όλοι μας μπορούμε να το φορέσουμε και να αναδείξουμε με διαφορετικούς τρόπους και ταιριάζει με jean, με κολάν, ακόμα και με φόρμα μπορείς να το βάλεις αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και να είδατε κάποιες ιδέες για χειμερινά παναφόρια. Αν έχετε άλλες προστάσεις για τα επόμενα βίντεο, αφήστε τα στα σχόλια και ακολουθήστε με στο Instagram και στο TikTok αν δεν με ακολουθείτε ήδη. Αυτά! Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!